Παρακολουθήσαμε την έκτακτη ενημέρωση από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Ο ίδιος είπε ότι το πιο δύσκολο μέτωπο είναι στην Καρδίτσα. Έχουν ξεκινήσει πρώτες επιχειρήσεις με εναέρια μέσα, με σούπερ πούμα συγκεκριμένα. Ενώ στην Αγία Τριάδα υπάρχουν πληροφορίες ότι αγνοούνται 6 άτομα. Στην αίθουσα Σύνταξη θα πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη για να δούμε, Σταύρο, συγκλονιστικές εικόνες από μια διάσωση από αέροσα στην Καρδίτσα, είναι. Πράγματι, Λένα, πρόκειται για ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Super Puma. Είναι αυτά που τα ελικόπτερα που ανήκουν στην πολιτική προστασία και βλέπουμε πράγματι συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό πολιτών από αέρος. Βλέπουμε το ελικόπτερο να πετά πάνω από τις πλημμυρισμένες περιοχές και με μια επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη να απεγκλωβίζει πολίτες. Είναι η πρώτη επιχείρηση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, εκεί που βρίσκονται και οι αγνοούμενοι. Και το λέμε αυτό διότι πολλοί αναρωτιούνται για ποιον λόγο τα πτυτικά μέσα δεν έχουν σπεύσει στην περιοχή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι συνθήκες μέχρι στιγμής δεν το επέτρεπαν. Υπάρχουν πολύ δύσκολες συνθήκες, πολλοί κεραυνοί, πολλές αστραπές και πολύ μικρή ορατότητα με χαμηλή νέφωση. Μόλις λοιπόν δόθηκε το πράσινο φως, τα πτυτικά μέσα έσπευσαν στο σημείο. Βλέπουμε εδώ το σούπερ πούμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πρώτο απεγκλωβισμό και αναμένεται βεβαίως στο σημείο να φτάσει και σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας αλλά και ελικόπτερα Bell τόσο του πυροσβεστικού σώματος όσο και των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των πολιτών οι οποίοι έχουν βρει καταφύγιο στα σπίτια, στις ταράτσες, συγγνώμη, των σπιτιών τους, στις στέγες, αλλά βέβαια να συνδράμουν και τον εντοπισμό των αγνοωμένων, διότι όπως είπαμε το συγκεκριμένο ελικόπτερο Λένα επιχειρεί σε περιοχή όπου υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους. Στην Αγία Τριάδα, ακούσαμε τον κύριο Κικίλια, 6 άτομα, ενώ στο Μπαλαμά δεν έχουν ακόμα κάποια συγκεκριμένη αναφορά. Ωστόσο, υπάρχουν δεκάδες άτομα στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας που δοκιμάζεται. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις από τα πτυτικά μέσα. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.